Φίλες και φίλοι χαίρετε, είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Επειδή ίσως αυτό το βίντεο να το δουν και κάποιοι από τους ακόλουθους του τραγουδοποιού Μπόσικαν α, με το τελευταίο τραγούδι το οποίο ασχολήθηκα στο χθεσινό βίντεο έχει κυκλοφορήσει χθε επισήμω στο κανάλι του στο YouTube το νέο του τραγούδι με τον τίτλο «Φεμινιστής». Και χθε έφτιαξα ένα βίντεο, το οποίο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, στο οποίο εξέφρασα την απογοήτευση μου, τον θυμό μου, την αηδία μου για τους στίχους. Ε, δεν έχω σκοπό συνήθως να ασχολούμαι με θέματα της επικαιρότητα, εκτός και αν μου το ζητήσουν κάποιοι από τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και θεωρήσω ότι είναι χρήσιμο να ασχοληθώ ψυχοεκπαίδευση είναι ένας ψυχολόγος να μιλάει στον κόσμο με πιο βατό τρόπο, με πιο απλό και κατανοητό τρόπο από ότι θα μιλούσε ένας καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο ή από ότι θα έγραφε ένας επιστήμονας σε μια επιστημονική δημοσίευση προκειμένου να μεταφέρει κάποιες γνώσεις από την επιστήμη της ψυχολογίας οι οποίες να χρησιμεύσουν στους ανθρώπους όσον αφορά στη σχέση τους με τον εαυτό τους και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, στη σχέση τους μεταξύ τους. Σε αυτό εδώ το κανάλι ασχολούμαστε με πάρα πολλά ζητήματα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις σχέσεις των ανθρώπων, με τις ερωτικές σχέσεις, με τις σχέσεις των δύο φίλων και με την εμφυλιβία, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τον μισογενισμό, έχει να κάνει και με τον μισανδρισμό. Και γενικότερα είμαστε ένα κανάλι στο οποίο έρχονται εδώ οι άνθρωποι για να συζητήσουμε πράγματα που από ό,τι φαίνεται απασχολούν όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αυτούς οι οποίοι μέσα από τους στίχους του τραγουδιού τους, για παράδειγμα, ή μέσα από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται δεν το δείχνουν ξεκάθαρα ότι ανησυχούν. Λοιπόν, ανέβηκε αυτό το βίντεο χθες. Ε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι θα δημιουργούσε κάποιο είδους αναστάτωση, γιατί το κοινό που έχουμε εδώ στο κανάλι είναι εντελώς άσχετο με το κοινό που έχει ο συγκεκριμένος τραγουδοποιός ο Μπόσικαν, ο οποίος είναι 29 ετών, όπως μου είπε, και ζει στη Θεσσαλονίκη. Ανέβασε κάποιο story, είχα πάει με το λάκι το σκύλο μου στο πάρκο το σκύλο στη Λευκοσία και καθώς ήμουν εκεί πέρα με την κόρη μου και κάποιες φίλες άρχισαν οι ειδοποίησεις μου να παίρνουν φωτιά οπότε κατάλαβα ότι ανέβασε κάποια κοπέλα όπως είπε ο ίδιος του έστειλε το βίντεο και ανέβασε ένα story στο οποίο γελούσε για το βίντεο, δεν ήταν επιθετικό story ε, είπε χαρακτηριστικά ότι ανέβηκε τώρα ένα βίντεο το οποίο είναι 30 λεπτά και είναι όλο memes. Ε, και προέτρεψε τους ακολούθους του να έρθουν στο κανάλι μου και να αφήσουν σχόλια, αλλά τους είπε μην βρίζετε. Μπόσικαν δεν σε άκουσαν όλοι, ήταν πάρα πολλοί που έβριζαν, οι οποίοι έχουν μπει σε απόκρυψη. Εδώ στο δικό μας κανάλι που είναι ψυχοεκπαιδευτικό έχουμε κανόνα εάν τα σχόλια είναι υβριστικά ή εάν τα σχόλια είναι τοξικά, να μπαίνει το σχολείο σε απόκρυψη, γιατί είναι ένας ασφαλής χώρος όπου μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να μοιραστούν τον αγώνα τους, τον προσωπικό που κάνουν για την καλυτέρευση της ζωής τους, χωρίς να επηρεάζονται από την όποια τοξικότητα η οποία κυκλοφορεί άφθονη παντού. Λοιπόν, ε, ε... <και> το βράδυ, σε κάποια φάση μου στείλε μήνυμα ο τραγουδοποιό. Ε... ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Είχε σχολιάσει και κάτω από το βίντεο. Θα σας πω και ακριβώς τι είχε σχολιάσει στις ειδοποίησεις του βίντεο. Σχολίασε αγαπητή και ωραιοτάτ ωραιότατη κυρία Θέκλα, γλυκύτατη προσωπικότητα μια κόκκινη καρδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το reaction και τα καλά σας λόγια. Μια, ένα emoji με, καρδούλη, με αυτό το emoji που είναι ε, μια φατσούλα με καρδούλε Την αγάπη μου από Θεσσαλονίκη. Άμα θέλετε μπορούμε να συνεργαστούμε. Και εγώ το έγραψα με τα χαράς. Όποτε θέλετε να κάνουμε συνέντευξη μέσω Zoom. Και μου απάντησε μόνο από κοντά. Και το απάντησα και εγώ άμα έρχεσαι στην Κύπρο. Και μου λέει φυσικά και έρχομαι, έχω κάνει πολλά sold out shows στην Κύπρο μας με μια μπλε καρδιά. Ε, ομολόγω ότι δεν γνώριζα το συγκεκριμένο τραγουδοποιό μέχρι σήμερα. Δεν το γνώριζα. Και όπως μου είπε και αυτό σε κάποια από τα χήτικα μηνύματα μου στείλε το βράδυ, είμαι μεγάλη ηλικία, οπότε δεν κυκλοφορώ στα κλαπ. Το έχει βρει αυτό. Είμαι με μεγάλη ηλικία, είμαι 48 ετών και ήδη από τα 36-37 κουράστηκα να βγαίνω έξω ε, και έχω ένα πιο ερημικό τρόπο ζωή. Αλλά ε, θα μπορούσε να τον είχα ακούσει. Δεν τον είχα ακούσει. Ε, και όπω είπα και χθε, <coughs> μιλώντα για το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν με χάλασε η μουσική ούτε ένιωσα ότι είναι κακό ήχο από μουσική και καλλιτεχνική σκοπιά. Αυτό το οποίο με προβλημάτισε και με αναστάτωσε είναι το περιεχόμενο των στίχων. Δεν έχω πάρει την άδεια του Μπόσικαν για να σας α, α, μεταδώσω τα ηχητικά μηνύματα που μου έστειλε, τα οποία ήταν ηχητικά μηνύματα ενός ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται με άρτιο τρόπο σκέψης, ο οποίος φαίνεται να έχει μυαλό, ο οποίος φαίνεται να έχει φιλότιμο, να έχει ενσυναίσθηση και να έχει ε, μία ευγένεια. Εντάξει. Δεν εκπλάγηκα. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όπως έγραψε και κάποιος στα σχόλια... μπορεί η περσόνα που βγάζει ένας α, τραγουδοποιός τραπ... να είναι περσόνα. Να μην αντανακλά τη δικιά του πραγματικότητα. Όμω, μιλώντα μαζί του και στη συζήτηση που είχα και, και, εδώ τώρα, απευθύνω ξανά την πρόκληση. Την πρόσκληση, όχι πρόκληση. Εάν θέλει, μπορούμε μέσω βιντεοκλήση Zoom να κάνουμε μία συζήτηση μεταξύ μα πάνω στα θέματα που τον απασχολούν. Ε, να του εξηγήσω τη δική μου την οπτική σε σχέση με την επικίνδυνοτητα των στίχων του και γιατί θεωρώ τους του επικίνδυνους και να συζητήσουμε ουσιοδό για το θέμα που τον απασχολεί. Γιατί το θέμα που τον απασχολεί είναι το ίδιο θέμα που απασχολεί και όλους εμάς. Είναι το ίδιο θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία. Πώς έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο οι ανθρώπινες σχέσεις. Πώς έχουμε καταλήξει να βιώνουμε οι άνθρωποι μοναξιά, να είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο να δημιουργήσεις μία υγιή σχέση, μία σχέση με σεβασμό, με αγάπη, μία σχέση η οποία να σου εμπλουτίσει τη ζωή σου, να σου κάνει τη ζωή σου καλύτερη και όχι μία σχέση η οποία να σε ταλαιπωρήσει. Όπως βλέπετε, έχω εδώ πέρα, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, το εξώφυλλο του τραγουδιού, έτσι όπως το έχει βάλει ο στο... Μποσικάν Instagram του, η οποία αυτή η εικόνα βλέπετε ότι δείχνει μία γυναίκα η οποία έχει γονατίσει έναν άνδρα, του έχει κάνει μία λαβή, η γυναίκα έχει ισχυρό μήκο σύστημα, ο άνδρας φαίνεται, α, δεν φαίνεται σαν τον πόση, φαίνεται να έχει ένα δύναμο μήκο σύστημα και μία δύναμη κορμοστασιά και η γυναίκα α, του, του έχει κάνει μια χειρολαβή και με το άλλο χέρι πάει να τον α, 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 χτυπήσει και πάνω στο χέρι της υπάρχει το σήμα του απαγορεύεται. Και κάτω υπάρχουν πολλά λεφτά. Και γράφει πώς ήταν φεμινιστής με μεγάλους άσπρους κύκλους πίσω. Σε μια δεύτερη αναγνώση των στίχων μετά που έχω συνομιλήσει και μαζί του ξαναλέω ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω το περιεχόμενο της ιδιωτικής συνομιλία την οποία αυτό τη ξεκίνησε, δεν την ξεκίνησα εγώ. Δεν θα ενοχλούσα τον οποιονδήποτε τον οποίο δεν το γνωρίζω, αλλά ο ίδιος ένιωσε την ανάγκη να μου στείλει ένα στιγμιότυπο οθόνη από μια συνομιλία που κάποιο πρόσωπο κάτι του έγραψε για μένα και ξεκινήσαμε από εκεί την κουβέντα. Ε, θα μπορούσα κάλεστα να είμαι μητέρα του παιδιού αυτού. Μου είπε ότι είναι 29 ετών, άρα είναι 3 χρόνια μεγαλύτερος από το γιο μου τον Λάζαρο και 6 χρόνια μεγαλύτερος από την κόρη μου την Κυριακή. Είναι στην ηλικία των παιδιών μου, δηλαδή. Ε, από ό,τι κατάλαβα, από τα λεγόμενα του προς εμένα, τα ιδιωτικά, ε, είναι ένα νεαρό παιδί, το οποίο έχει απειβδίσει από τις συμπεριφορές που κάνουν άνδρες και γυναίκες στη σημερινή εποχή. Και όπως μου είπε πολύ χαρακτηριστικά, κυρία Θέκλα, εσείς όσο έχετε φύγει από τη νύχτα, ή, ε, από τη νύχτα δηλαδή δεν είστε σε ηλικία στην οποία βγαίνετε έξω για να διασκεδάσετε στα κλαπς, όντω δεν είμαι, ε, και δεν γνωρίζετε τι γίνεται. Και μάλιστα μου είπε ότι σε κάποιο σημείο στο τραγούδι λέω και εμένα ποιο θα με αντέξει, γιατί μου λέει είμαι απογοητευμένος και με τον εαυτό μου και με τους άντρες. Αλλά αυτό δεν το είδατε. Η αλήθεια είναι ότι το σχολίασα χθε, αλλά δεν το έδωσα τόση έμφαση όσοι έδωσα στο να σχολιάσω τους στίχους έτσι όπως τους βρήκα ακριβώς online και μάλιστα τους, α, τους διάβασα χωρίς να, να βάλω κανένα μπιπ. Ε, και ο ίδιος είχε προτρέψει τους ακολούθους του πρώτου συνομιλήσουμε να μιξάρουν το κομμάτι του με μένα απλώς να απαγγέλω τους στίχους και έτσι να είναι ένα fit. Ε, δεν θα το ήθελα εγώ, αλλά από τη στιγμή που βγάζω υλικό στο διαδίκτυο μπορεί ο καθένας να το χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό. Είναι creative commons η άδεια, μπορεί κάποιο να το χρησιμοποιήσει, φτάνει να αναφέρει την πηγή ή να χρησιμοποιήσει μέρος του υλικού. Εντάξει, το να αναπαράγει κάποιο ολόκληρο το υλικό, για παράδειγμα, να ανοίξει κάποιο ένα κανάλι στο YouTube και να ανεβάζει τα δικά μου τα βίντεο, δεν το δέχομαι. Αλλά αν κάποιο πάρει ένα απόσπασμα από αυτά που λέω, έστω και αν αυτό το απόσπασμα είναι κομμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπονοεί ότι συμφωνώ με κάτι με το οποίο διαφωνώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Εξάλλου είμαι τουλάχιστον. 25 χρόνια στην τηλεόραση, οπότε ε, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιοι έχουν πάρει κομμάτια δικών μου ε, φράσεων και τα έχουν ε, σειράψει. Για παράδειγμα, θυμάμαι είχε μία χιουμοριστική εκπομπή το 2008 η οποία ξεκινούσε με το γέλιο μου αυτό το χαρακτηριστικό. Στους τίτλους είχε το γέλιο μου για background. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Από τη στιγμή που έβγαινα στην τηλεόραση και γελούσα με αυτόν τον τρόπο, την ώρα που γελούσα ήταν... Αναμενόμενο ότι κάποιο θα μπορούσε να πάρει αυτό το γέλιο και να το χρησιμοποιήσει σαν ηχητικό background σε μια χιουμοριστική εκπομπή. Όπω και, και δεν με ενοχλεί κάτι τέτοιο. Όπω και να έχει. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα ότι λέει και ο ίδιο, αλλά λένε και κάποιοι από του ακολούθου του, οι οποίοι ήρθαν εδώ στο κανάλι και άφησαν σχόλιο χωρί να, να βρίζουν, οπότε δεν μπήκε σε απόκριψη το σχολείο του. Λέει, χάσαμε την μπάλα ω κοινωνία και οι στίχοι του τραγουδιού απλώς αντανακλούν την πραγματικότητα. Ένας από τους ακολούθους του Μπόσικαν έγραψε στο κανάλι μας αιδιασμένοι και εμείς με τις γυναίκες του σήμερα». Και γράφει μέσα σε παρένθεση με κεφαλαία γράμματα «Όχι όλες, μόνο για αυτές που γράφτηκε το κομμάτι την αγάπη μου». Επίση, μια άλλη χρήστρια του καναλιού, του δικού μα, είναι η δικιά μα χρήστρια αυτή, ενώ μπαίνει στο δικό μα το κανάλι και σχολεία, έγραψε: Η αλήθεια είναι ότι δεν λέει κάτι που δεν ισχύει η θέκλα μου. Διαφωνώ εντελώ. Το λέω για να μην παρεξηγηθεί η διαπιστωσή μου. Λυπάμαι πολύ έτσι όπω έφτασε η κοινωνία, οι σχέσει και τα λοιπά, τα πάντα. Χάσαμε την πάλα θέκλα μου αιτίε πολύ βαθιέ. Αυτό που θέλει να πει, φίλοι, είναι ότι διαφωνεί εντελώ με το μισογενιστικό σκεπτικό αλλά λυπάται για το σημείο που έφτασε η κοινωνία, η οικογένεια, οι σχέσεις κτλ. Α, ο ίδιος ο Μπόσικα μου είπε ότι και οι γονεί του, οι οποίοι είναι γύρω στα 60, ε, όταν αυτός άρχισε να τους περιγράφει τι συμβαίνει στη νύχτα και τι συμβαίνει στα κλαμπς και τι συμβαίνει στις διασκεδάσεις... και αυτοί έχουν α, απειβδίσει ή αειδιάσει. Δεν, δεν, δεν νομίζω να χρησιμοποιήσω τον όρο αειδίασε έχουν στενοχωρηθεί ή τέλος πάντων δεν τους αρέσει... ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι συνθήκες σήμερα. Ε, θέλω να πω ότι δεν έχω και μεγάλη απόσταση... από το πώς ζει η κοινωνία λόγω του γεγονότος... ότι έχω και εγώ παιδιά που είναι σε ηλικία... που βγαίνουν έξω και διασκεδάζουν και έχουν εμπειρίες... και είναι τέτοια σχέση μας ώστε πολλές φορές να μιλάμε για το τι βλέπουν τι βιώνουν τι η άποψη έχουν και τα ίδια για αυτό που συμβαίνει η κόρη μου μάλιστα ήταν για δυο χρόνια στην Ολλανδία που και εκεί είναι ένας χώρος το Άμστερνταμ, που και εκεί είναι ένας χώρος που η διασκέδαση ε, αντιλαμβάνεστε έχει μια είναι wild είναι άγρια ε, και Πολλά νεαρά παιδιά μου γράφουν και email ακόμη. Ε, δεν λαμβάνω πλέον email, αλλά έχω λάβει δεκάδες χιλιάδες email κυριολεκτικά που μου περιγράφουν τις εμπειρίες τους. Μια... Θα διαβάσω κάποιο άλλο σχόλιο το οποίο είναι κάτω από το βίντεο το χθεσινό. Τα νεαρά παιδιά, όπως λέτε, γιατί να έχουν κινητά. Γιατί να μην βάλουν ένα φρένο οι γονεί στο τι βλέπουν, τι ακούν, με ποιον μιλάνε. Διαφωνώ με την άποψη τα οι να μην έχουν κινητά. Θεωρώ ότι η τεχνολογία είναι χρήσιμη για όλου. Ότι είναι ανεδαφικό να μεγαλώνει ένα παιδί στο σύγχρονο κόσμο και να μην του αφήνει να έχει έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Αντιθέτω, θεωρώ ότι στην ηλικία τη εφηβείας επιβάλλεται τα παιδιά να έχουν κινητά τηλέφωνα, να έχουν πρόσβαση σε κινητά τηλέφωνα και αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν, αλλά να τους γίνεται και ο ανάλογος α, διαδικτυακός γραμματισμός, η ανάλογη διαδικτυακή εκπαίδευση, ούτως ώστε να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το κινητό τους και να ενημερώνουμε τα παιδιά μας για τους κινδύνους του διαδικτύου, παρά να τα αποτρέπουμε εντελώς από το διαδίκτυο, γιατί έτσι είναι σαν να τα μεγαλώνουμε σε μία γυάλα, με πλήρη αποκοπή από την πραγματικότητα, από τη σκληρή πραγματικότητα χωρίς να α, αναπτύσσουν αντιστάσεις και αντισώματα για τη σκληρή πραγματικότητα και όταν κάποια στιγμή πάνε να σπουδάσουν, όταν κάποια στιγμή φύγουν από το σπίτι να βρίσκονται σε πολύ άσχημες ηθίκες. Εδώ θέλω να πω μια ε, εμπειρία που γνωρίζω Μία κοπέλα η οποία μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικά αυστηρό περιβάλλον, εξαιρετικά αυστηρό, υπερβολικά αυστηρό περιβάλλον, με καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο, καμία πρόσβαση στον τρόπο ζωής, το σημερινό. Όταν πήγε να σπουδάσει μακριά από το σπίτι της, σε μια άλλη χώρα, εκεί ε, κατέληξε και ευτυχώς η κοπέλα ζήτησε βοήθεια και σώθηκε κατέληξε να κάνει μια πολύ επικίνδυνη ζωή γιατί δεν ήξερε καθόλου πώς να διαχειριστεί τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν είναι λύση να βάζουμε τα παιδιά μας σε κλουβιά. Ούτε είναι λύση να τους αποκόπτουμε παντελώς από την πραγματικότητα. Η λύση είναι να τους εξηγούμε την πραγματικότητα και να ψυχοεκπαιδεύουμε τα παιδιά. Να τους δίνουμε γνώσεις ούτω ώστε να μπορούν να κρίνουν. Όμως, εδώ θα το πω έτσι με πολύ έμφαση. Τα παιδιά των 12, 13, 14, 15, 16, 10 10 ετών, των 11 ετών, ακόμη δεν έχουν πλήρω ανεπτυγμένο τον εγκέφαλο του. Ακόμη δεν έχουν φυτρώσει εντό εισαγωγικών οι πρόσθυοι με το οποίο Λοβή, το μοντέρνο κομμάτι του εγκεφάλου εκεί όπου εδράζεται η κρίση. Οπότε οτιδήποτε καταναλώνει ένα παιδί σε αυτές τις ηλικίες το καταναλώνει και το αφομοιώνει... δηλαδή το αποθηκεύει στον εγκεφαλό του... χωρίς να το περάσει από, μη, από ένα κριτικό έλεγχο. Και επίσης, αν ένας ενήλικας... ακούει μια πληροφορία... ακούει ένα κήρυγμα εντός αγωγικών... και το ακούει με, χωρίς να επιστήσει την προσοχή του... και χωρίς να χρησιμοποιήσει την κρίση του... επίσης πάλι αφομοιώνει αυτό το σκεπτικό... χωρίς να το κρίνει. Άρα επειδή η μουσική είναι ένα υπέροχο μέσο. Είναι μια τέχνη μουσική. Και όπω είπα και στον Πόσικα χθε, εγώ έχω σπουδάσει κλασική μουσική, αλλά επειδή δεν έχω ταλέντο, δεν θεωρούμε μουσικό. Και οι άνθρωποι γεννιούνται με το ταλέντο τη μουσική, το οποίο μετά το καλλιεργούν. Αν κάποιο έχει γεννηθεί χωρί το μουσικό ταλέντο, μπορεί να σπουδάσει μουσική, αλλά δεν θα γίνει ποτέ μουσικό και δεν θα μπορέσει ποτέ να δημιουργήσει όμορφα μουσικά κομμάτια. Το παιδί αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχω ακούσει το τραγούδι του αυτό που σχολίασα χθε και έχω ακούσει και το τραγούδι του «Σ Αγαπώ μου το στυλ και ο ίδιο και το άκουσα. Έχει ταλέντο. Και ω τραγουδιστή και ως τραγουδοποιός. Διαφωνώ με του τοίχου. Έχει ταλέντο Μουσικά είναι ωραίο. Κατά τη γνώμη μου. Κατά το δικό μου μουσικό αυτή. Δεν, δεν, ξαναλέω, δεν είμαι μουσικό. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική, αλλά δεν είμαι μουσικό. Είμαι ένα καταναλωτή μουσική θα μπορούσα να το ακούω το τραγούδι του. Αν δεν με ενοχλούσαν οι στίχοι. Εντάξει. Η μουσική λοιπόν είναι ένα υπέροχο μέσο το οποίο εφραίνει τις καρδιές των ανθρώπων, δίνει χαρά και ευχαρίστηση στις καρδιές των ανθρώπων. Οπότε όταν ακούν οι άνθρωποι μουσική που τους αρέσει στα αυτιά τους, χαλαρώνουν και αφήνουν να περάσουν τα μηνύματα των στίχων. Και γι' αυτό καθίστανται επικίνδυνα θέλω να σου πω πώς ήταν και θέλω να πω και στους ακολουθούς σου ότι το 2005 έχω γράψει ένα βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που έγραψα με τίτλο «Η ανατομία μιας γυναίκας», στο οποίο εκείνο βιβλίο επεξηγώ την άποψη μου για τους επικίνδυνους στίχους των ερωτικών τραγουδιών, των λαϊκών των ελληνικών και των pop τραγουδιών. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που έρχομαι σε αντίθεση με στίχους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ως μικροκοινωνικός επιστήμονας είναι ένας ψυχολόγος αναφέρω ότι είναι επικίνδυνα τα μηνύματα που περνάνε μέσα από τους στίχους δημοφιλών τραγουδιών. Η μουσική σου μπορεί να είναι τραπ μουσική, όμως εξακολουθεί να είναι δημοφιλής. Δεν είναι pop μουσική, δεν είναι η κατηγορία της pop μουσικής, όμως είναι pop με την έννοια του popular, της δημοφιλούς μουσικής. Οπότε θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει το ταλέντο να φτιάχνει πολύ όμορφη μουσική, θα ήταν πιο χρήσιμο να γράφει στίχους, κατά τη γνώμη μου πάντα. Εντάξει, να γράφει στίχους οι οποίοι να εκφράζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια αυτά που θέλει να πει και να μην μεταφέρουν κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τι σημαίνει κοινωνικό στερεότυπο. Κοινωνικό στερεότυπο σημαίνει να τσουβαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους που ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα και να θεωρούμε ότι όλες οι γυναίκες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, όλοι οι άνδρες έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αν πάρουμε την ομάδα των δύο φύλων στο τραγούδι σου όπως είκαν, παρόλο που δεν λες όλες οι γυναίκες είναι έτσι, δεν το ξεκαθαρίζεις ότι εγώ ονειρεύομαι μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι να συναντούν ο ένας τον άλλον από ένα χώρο αγάπης, από ένα χώρο αξιοπρέπειας, από ένα χώρο αλλήλως συμπλήρωσης, όπως μου έγραψες, όπως μου είπες και χθε Και να σέβεται ο άντρας τη γυναίκα του, να σέβεται η γυναίκα τον άντρα της και να υπάρχει μια όμορφη οικογένεια όταν θα δημιουργήσουν αυτή δύο ανθρωπική οικογένεια στην οποία να μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα ασφαλέ και υγιές περιβάλλον. Δεν διαφαίνεται αυτό από τους στίχους σου. Οι στίχοι σου κράζουν συμπεριφορές. Για να είμαστε ειλικρινείς, περιγράφεις σε πολύ μεγάλο μέρο γυναικείε συμπεριφορέ. Έχει μόνο ένα στίχο που λες και πια θα με αντέξει εμένα με αυτά που κάνω. Δεν ξεκαθαρίζει ότι εγώ είχα κάποιε προσωπικέ εμπειρίε και μου έτυχε στο παρελθόν α, κάτι συγκεκριμένο. Εμένα και εμένα αυτό με έχει απογοητεύσει και είμαι απογοητευμένο τώρα. Ή και εγώ έχω συμπεριφερθεί με τρόπου κακοποιητικού και το μετανιώνω. Εκεί που λες για παράδειγμα το κομμάτι ότι όταν κάνεις κάτι με μια κοπέλα, μετά τη ξεακολουθείς από τα social, τη χρησιμοποιείς και μετά την πετάς δηλαδή, δεν λες είναι κάτι άσχημο αυτό. Το λες ο τρόπος που το ακούει κάποιος που ακούει το τραγούδι σου, ο 12χρονος που θα ακούσει το τραγούδι σου, ο 13χρονος που θα ακούσει το τραγούδι σου, θα θεωρήσει ότι είναι μαγκιά αυτό το πράγμα να ακολουθούμε μια κοπέλα, να τη κάνουμε βομβαρδισμό αγάπη, να τη δείχνουμε ότι ενδιαφερόμαστε για αυτήν και μετά που θα την έχουμε να την ξεακολουθήσουμε και να την παραντήσουμε σας στη μένη λεμονόκουπα. Και μετά να έρθουμε και από πάνω, να κατηγορήσουμε τι γυναίκε ότι έχετε παρελθόν, άρα σα έχουν παρατήσει κι άλλοι πριν από εμά και είναι βλάκα αυτό ο οποίο θα δεχθεί να παντρευτεί μια γυναίκα η οποία έχει πάει με άλλου άνδρε. Τώρα είναι η στίχη του δικού σου, τραγου, του δικού σου τραγουδιού αυτή. Όσοι θέλετε να δείτε του στίχου, δεν έχω σκοπό να ξαναγίνω fit. Πηγαίνετε στο χθεσινό βίντεο. Ενώ δεν έχω σκοπό να του ξαναπώ τώρα για να του πιάσουν και τώρα και με άλλα ρούχα και να του βάλουν και, <laughs> τους βάλουν αυτού fit. Δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το πράγμα. Δεν το ξεκαθαρίζει. Λοιπόν, θέλω να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με τους προβληματισμούς τους δικούς σου. Και τον ανθρώπων που σχολίασαν. Συνεχίζω με το προηγούμενο σχόλιο που λέει τα νεαρέα παιδιά γιατί να με έχουν κινητά. Ξήγησα γιατί να έχουν κινητά. Γιατί να μην βάλουν ένα φρένο οι γονείς στο τι βλέπουν, τι ακούν και με ποιον μιλάνε. Το βίντεο το χθεσινό έγινε με σκοπό να ενημερωθούν οι γονείς. Γιατί στέλνουν γυμνέ φωτογραφίε στα ανήλικα, εάν τα ανήλικα στέλνουν γυμνέ φωτογραφίε, αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο, το οποίο πρέπει συγκεκριμένα να αντιμετωπιστεί από του γονεί και του θεραπευτέ αυτών των ανηλίκων. Δεν είναι όλα τα ανήλικα που στέλνουν γυμνέ φωτογραφίε. Γιατί, επειδή λέει την αλήθεια, δεν τη λέει απλώ την αλήθεια να την μπει και να την καταδικάσει. Τη λέει με ένα τέτοιο τρόπο που την κάνει glorify, όπω λέγεται στα αγγλικά. Όταν ακούσει κάποιο το τραγούδι, θεωρεί ότι αυτό το οποίο λε ότι σε ενοχλεί, εσύ ένα που γράφει εδώ πέρα και λέει και ο ίδιο ότι τον ενοχλεί, το παρουσιάζει με ένα οριοποιημένο τρόπο. Και γιατί να μην μάθουν οι γονεί τα παιδιά του τι είναι λάθο και τι είναι σωστό, γιατί να υπάρχει τέτοια ελευθερία, μα πονάει η αλήθεια από ό,τι βλέπω. Το μα πονάει αλήθεια είναι ένα σλογγανάκι το οποίο το έχω ακούσει και χθε από διάφορου. Το μα πονάει η αλήθεια. Αν έχει ένα που τον πονάει αλήθεια, είναι υποφαινόμενη. Αν έχει έναν άνθρωπο σε αυτή τη συζήτηση, ο οποίος έχει παρατήσει οτιδήποτε επικερδές έκανε και θα μπορούσε να κάνει προκειμένου να φτιάχνει ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο για να βοηθήσει τους ανθρώπους να καλυτερεύσουν τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τη σχέση τους μεταξύ τους, είναι υποφαινόμενη. Ε, με πονάει αλήθεια. Και δεν με πονάει η αλήθεια επειδή μου λέει ο την αλήθεια και εγώ δεν την ήξερα και παθασόκ. Η αλήθεια πονάει επειδή συμβαίνει και η αλήθεια πονάει επειδή με το να πολλώνουμε ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους, με το να παρουσιάζουμε κοινωνικά στερότυπα και προκαταλήψεις χωρίς την ανάλογη επεξήγηση, κάνουμε την αλήθεια χειρότερη και να πονάει ακόμη περισσότερο. Κοινωνικό στερεότυπο λοιπόν είναι να θεωρούμε ότι όλοι οι άνθρωποι... οι οποίοι ανήκουν σε μια ομάδα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όλοι... και η κοινωνική προκατάληψη σημαίνει να έχουμε αρνητική γνώμη για μια κοινωνική ομάδα. Για παράδειγμα, ο μισογενισμός είναι κοινωνική προκατάληψη. Ο μισανδρισμός, ο οποίος υπάρχει, είναι κοινωνική προκατάληψη έβαλα σε απόκρυψη σχόλια κάτω από το βίντεο, τα οποία ήταν υβριστικά προ τον τραγουδοποιό και προ του άνδρες γενικότερα. Δεν είμαι μόνο εναντίον του μισογενισμού, είμαι οπωσδήποτε ασφαλώ και εναντίον του μισανδρισμού. Το 2011 έγραψα ένα βιβλίο με τίτλο Και οι ανδρες έχουν ψυχή. Οι δυνάμει και οι αδυναμίε του ισχυρού εντό αγωγικών που είναι το πρώτο βιβλίο στον ελληνόφωνα χώρο το οποίο να είναι εναντίον του μισάνδρισμου και είναι ένα βιβλίο το οποίο να προσπαθεί να επεξηγήσει και στους ίδιους τους άνδρες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται για τους άνδρες, πώς λειτουργεί η σκέψη των ανδρών και ποια πράγματα τους επηρεάζουν. Λοιπόν, εδώ θέλω να διαβάσω και δύο σχόλια από δύο μαμάδες και θα συνεχίσω με τη δική μου ανάλυση. Μια κοπέλα μου γράφει, με αφορμή το βίντεό σας μπήκα να το δω και τι να πω. Τα λόγια είναι περιττά. Το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι έχω αγόρι μικρό ακόμα βέβαια, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσω τη δουλειά από τα δύο φύλλα, την αγάπη, την ενσυναίσθηση, το σεβασμό στις γυναίκες, στα θέλω και στις ανάγκες τους, και των το γυναικών και την πραγματική έννοια του τι σημαίνει σωστό αρσενικό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Είναι μία μητέρα, νομίζω είναι γυναίκα, δεν ξέρω αν είναι άντρα. Το, το, YouTube δεν μου βγάζει τα ονόματα χρήστη, μου βγάζει τα usernames τα οποία είναι κάτι κωδική. Είτε, α, είτε πατέρα είναι είτε μητέρα, εφόσον έχει μια τέτοιο, ένα τέτοιο σκεπτικό, είναι πολύ ωραίο. Ε, μια άλλη κυρία έγραψε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Γράφει, τα είπατε τέλεια, επειδή έχω ένα παιδί 20 ετών από το οποίο ευτυχώ μαθαίνω πολλά πράγματα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το τραγούδι εντός αγωγικών, δεν το λέει τραγούδι, λέει εντό αγωγικών τραγούδι. Αποτελεί για μένα μια ηθογραφία τη σημερινή σάπια εποχή. Ο δε τραγουδιστή εντό αγωγικών δεν μ' αρέσει που το βάζει σε εισαγωγικά, γιατί όντω είναι τραγουδιστή. Για μένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα σάπιο και λέει ένα μπίπ μέσα στα. Δεν μου άρεσε αυτό που τον έβρισα. Ευχαριστώ για την ανάλυση σα, σα εκτιμώ πολύ. Εγώ δεν εκτιμώ όμω το γεγονό ότι βγάζει μια ρητορική μίσου προ έναν άνθρωπο τον οποίο κατακρίνουμε γιατί βγάζει ρητορική μίσου, ο οποίο δεν τη βγάζει με τέτοιο τρόπο τη βγάζει εσύ. Αυτό τη βγάζει πιο απαλά. Ξαναλέμε, λόγω τη μουσική και λόγω του ότι η μουσική εφραίνει την καρδιά, έρει τι αναστολέ, μπορεί το μήνυμα να περάσει πιο εύκολα στον εγκέφαλο και να επηρεαστούν ειδικά τα νεαρά παιδιά. Όμω δεν ανταπαντούμε, δεν αποκρινόμαστε με το να ευρίζουμε κι εμεί. Και ένα άλλο email από μια κοπέλα. Καλημέρα, Θέκλα. Ιδίασα με αυτό το τραγούδι. Τώρα σε σένα το είδα, γιατί δεν έχω TikTok. Σκέφτομαι να καταργήσω και το Facebook, γιατί βαρέθηκα όλου αυτού του ανασφαλεί. Έχω έφηβο γιο. Πώ να του μιλήσω και να με πιστέψει όταν με έχει διαβάλει στα ματάκια του πατέρα του, επειδή το χώρισα και ο οποίο ακόμα και σήμερα με κατηγορεί για όλα και με επικρίνει. Του μιλάω συνεχώ για σεβασμό και βάζει το σεβασμό με κεφαλαία. Σε όλα τα επίπεδα της ζωής για να είναι αυτός καλά πρώτα με τον εαυτό του και μετά με όλους τους άλλους. Ο πατέρας του από την πρώτη δημοτικού που χωρίσαμε τον έπεισε ότι είναι τέλειος και να μην αλλάξει ποτέ για κανένα. Αυτό με δυσκολεύει πολύ σήμερα που είναι 14 και μισό γιατί... Είναι μικρό και αδιάλαχτο. Φοβάμαι που το λέω αυτό. Γιατί και την ψυχολόγο που την είχα όλα τα χρόνια δίπλα, δεν νομίζω τελικά να τη έδωσε αξία ώστε να βελτιώσει μεγαλώνοντα τον εαυτό του όπω το έμαθε. Τι κάνουμε, κυρία Θέκλε, ευχαριστώ. Εγώ είπα στη φίλη ότι είναι πολύ μικρό ο γιο τη. Πάρα πολύ μικρό ο γιο τη. Είναι φυσιολογικό στην ηλικία των 14 χρόνων είναι αντιδραστικό. Και ότι οτιδήποτε θετικό έχει εμφυτευτεί στο μυαλό ενό θα βρει γόνιμο έδαφο και θα εξελιχθεί, θα φυτρώσει και θα καρποφορήσει. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα στη σημερινή εποχή. Με έναν τρόπο διαφορετικό από ότι ήταν δύσκολα παλαιότερα. Διαφωνώ με την άποψη ότι στο παρελθόν ήταν όλα καλά και άγια. Και ότι όταν ήμασταν εμείς στην παιδική μας ηλικία, εμείς οι για παράδειγμα, ότι περνούσαμε που οι γονεί μα δεν χώρισαν, ότι περνούσαμε τέλεια και ειδηλιακή παιδική ηλικία. Στο κανάλι έχουμε σωρία βίντεο με ιστορίες ανθρώπων που περιγράφουν την κακοποιητική παιδική ηλικία, την πολυτραυματική παιδική ηλικία που πέρασαν σε οικογένειες τις οποίες ήταν και οι δυο μαζί. Τα παιδιά δεν τα άφηναν σε και μεγάλωσαν σε μια Αγία Ελληνική Οικογένεια. Ε, σε ένα από τα ηχητικά που μου στέλνουν... πώς είχαν χθε το βράδυ, μου είπε ότι εγώ ονειρεύομαι και θα ήθελα μια οικογένεια στην οποία οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και να μην τα αφήνουν ενταντάδες. Και εδώ ε, μου έκανε κλικ εκείνη τη στιγμή και θα το πω εδώ τώρα, το έχω πει και σε ένα πρόσφατο βίντεο, ότι θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της προσωπικότητας που έχω σήμερα, μεγάλο μέρο της ε, καλοήθειας που με διακρίνει, και της καταδεκτικότητας που με διακρίνει έρχεται από την ταντά μου, πώς καν θέλω να σου πω. Να σου πω γιατί δεν το ξέρεις ότι οι γονείς μου δεν έχουν χωρίσει, είναι μαζί. Ο πατέρας μου είναι ιερέας, είναι θεολόγος, ήταν λυκιάρχης πρωτού αφιπηρετήσει. Η μητέρα μου εννοείται πως είναι παπαδιά εφόσον είναι γυναίκα παπά, φιλόλογος και αυτή πολύ καλή εκπαιδευτικό. Ε, έρχομαι από μια πολύ καλή οικογένεια με δύο γονείς μορφωμένους, με πολύ καλή θέση στην κοινωνία, Έχω έναν αδελφό ο οποίο είναι εξαιρετικό ιατρό, είναι τρία χρόνια μικρότερο από μένα. Είμαι εγώ 48, αυτό είναι 45. Ένα πολύ επιτυχημένο ορθοπαιδικό χειρουργό, κάνει θαύματα με τον ιστέρι του και πολύ επιτυχημένο και οικογενειακά. Έχει μια οικογένεια με τρία παιδιά. Γενικότερα έρχομαι από μια εξαιρετικά καλή οικογένεια με τα standards. Τα κριτήρια που αναφέρεις. Όμως έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ μεγαλώνοντας. Γιατί μέσα σε αυτή την πολύ καλή οικογένεια έχω φάει πάρα πολύ ξύλο, έχω φάει πάρα πολύ μπούλινγκ, έχω φάει πάρα πολύ νέκινγκ... νέκινγκ ονομάζεται το να ερωνευόμαστε τους άλλους, το να τους μιλάμε άσχημα. Και γενικά είμαι το μαύρο πρόβατο της οικογένειας. Είμαι το scapegoat. Και ε, ξαναλέω μεγαλώνοντας, είχα μια νταντά, την κυρία Ελπίδα τη Μαγαρίτησα, μια γυναίκα φτωχή, αμόρφωτη από τη λαϊκή τάξη, η οποία για ένα ικανό χρονικό διάστημα ανέλαβε τη φροντίδα μου όταν οι γονεί μου εργάζονταν και οι δύο, τα πρωινά που ήταν εκπαιδευτικοί, τα απογεύματα τα μαζί μας οι γονείς μας. Και θεωρώ ότι η γυναίκα αυτή μου έχει δώσει αγάπη και ότι μπόρεσε αυτό να ισορροπήσει μέσα μου από την βιαιότητα που δέχθηκα και τη ψυχική και τη σωματική από τους γονείς μου, ούτως ώστε να μπορώ σήμερα να είμαι εδώ και να νιώθω αγάπη για τους ανθρώπους και να έχω καλές προθέσεις. Ε, δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα, ούτε σημαίνει πως άμα χωρίσει ένα ζευγάρι, τα παιδιά καταστρέφονται. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλοϊκά. Εννοείται ότι θα ήταν ιδανικό και ευκταίο οι άνθρωποι να είχαμε όλη όρεξη και να ήμασταν ικανοί και να είχαμε τις δεξιότητες για να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες υγιείς σχέσεις και να φτιάχναμε υπέροχες οικογένειες μέσα στις οποίες να μεγαλώνουν παιδιά με αγάπη, με αποδοχή, με σεβασμό, με προστασία και από τους δύο γονείς. Μακάρι. Όμως δεν συμβαίνει αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν και καλές οικογένειες, πραγματικά καλές οικογένειες, όχι τυπικά και συμβατικά καλές οικογένειες, ουσιαστικά καλέ οικογένειε. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να, να έχουν μεγαλώσει με ένα γονιό μόνο, επειδή ο άλλο γονιό, για παράδειγμα, μπορεί να πήρε το δρόμο του, μπορεί να έκανε τη δική του ζωή, μπορεί ποτέ του να μην έδινε διατροφή, μπορεί ποτέ του να μην ασχολιόταν με τα παιδιά και να στάθηκε ένα μονογονιό εκεί πέρα και να μεγάλωσε τα παιδιά με όλη του την αγάπη και όλη του την αίσθηση ευθύνη. Και με όλα του τα λάθη και όλα του τα σωστά, και τα παιδιά του να έχουν μεγαλώσει και να νιώθουν ευγνώμονε που μεγάλωσαν σε ένα υγιέ περιβάλλον και να λένε αυτά τα ενήλικα παιδιά, καλά έκανε που αποφάσισε να διακόψει εκείνο το γάμο που ήταν τοξικό. Γιατί δεν θα ήμασταν σήμερα οι άνθρωποι που είμαστε, αν μεγαλώναμε σε ένα περιβάλλον με καυγάδε, με αποξένωση, με αρνητικότητα κ.ο.κ. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο δεν είναι όλες οι περιπτώσεις το ίδιο και δεν είναι τόσο απλοϊκή η ζωή. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν το λεγόμενο nuance που λέγεται στα αγγλικά. Έχουν πάρα πολλά layers, έχουν πάρα πολλά στρώματα ενιών και διαφοροποίησεων. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Το είπα στον Πόσιγα χθε το βράδυ, του το έγραψα, εγώ δεν είναι στη έχω τους καλυφωνεί, του το έγραψα ότι καταλαβαίνω από τη συνομιλία που είχε μαζί μου ότι δεν είναι κακοήθης και μου είπε ναι δεν είμαι κακοήθης δεν έχω ούτε ένα ίχνος κακοήθειας μέσα και επίσης μου είπε ότι ε, είναι μουσική είναι τραπ μουσική και τονίζουμε κάποια πράγματα είναι κομμάτι της μουσικής θα χαιρόμουν πάρα πολύ θα ήταν υπέροχο θα ήταν εξαιρετικό να έβγαινε ένας τραπ τραγουδιστής ή να μετασχηματιστεί ένα ήδη υπάρχον τραπ τραγουδοποιό και να έβγαζε τραγούδια με ψυχοεκπαιδευτικά μηνύματα. Να έβγαζε τραγούδια, μιλώ για την ελληνική γλώσσα, γιατί υπάρχουν τραγουδοποιήσει στο εξωτερικό, δεν θα πω ονόματα γιατί δεν κάνω διαφήμιση, οι οποίοι έχουν στίχου που είναι ε, ψυχοεκπαιδευτικοί. Ε, ξέρετε, εσεί θα γράψετε τα σχόλια, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί. Στην Ελλάδα Όσον αφορά σε τόσο δημοφιλέ κομμάτι τη μουσική, το οποίο να ακούγεται από του εφήβου και του προεφήβου, όπω τη τραπ μουσική, δεν υπάρχουν. Εξ όσων γνωρίζω. Αν υπάρχουν, στείλτε μου τα βίντεο να τα δω και να τα ανεβάσω και να τα προμοτάρω κιόλα. Ε, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα, εξαιρετικά ευπρόσδεκτα τραγούδια με στίχους οι οποίοι να προάγουν την πνευματική καλλιέργεια, οι οποίοι να προάγουν τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες και στίχοι οι οποίοι να δίνουν μήνυμα ελπίδας και να χρησιμεύουν στο να βοηθήσουν η κοινωνία να αλλάξει. Σε ένα από τα χητικά τον Πόσικα μου είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα γιατί του, του στείλα να δει ένα βίντεο, αυτό το βίντεο που είχα κάνει για τον Αντώνη που τον δολοφόνησα στο πλοίο και μου είπε αυτό που είπα και εγώ στο βίντεο, χωρίς να δει το βίντεο, ότι τους ανθρώπους που έχουν κάποια αναπηρία οφείλουμε να του προστατεύουμε πολύ περισσότερο, όχι να του υποτιμούμε και να του ρίχνουμε στη θάλασσα να πνίγουν. Και σε ένα ακόλουθο ηχητικό μου είπε έτσι, αυτός ο Μπόση Κανέτσι είναι αυτό ο κόσμο, είναι άδικο, δεν αλλάζει. Διαφωνώ με την αδικία, αλλά δεν αλλάζει. Εγώ διαφωνώ μαζί σου. Ο κόσμο αλλάζει. Και εδώ σε αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι έχουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται και παράλληλα κάνουν και προσωπικό πνευματικό αγώνα και κάνουν και ψυχοθεραπεία και αλλάζουν. Ο κόσμο αυτό αλλάζει. Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ο καθένας κάνοντας το δικό του το κομμάτι. Ο καθένας προσεγγίζοντας το όποιο ακροατήριο έχει με έναν α, τρόπο αγαπητικό και με έναν τρόπο υπεύθυνο, διακριτικό και με ευθύνη. Ήμουν έντονη χθες στο βίντεο. Ήμουν πολύ έντονη. Χρησιμοποίησα έντονες εκφράσεις. Και γι' αυτό το λόγο κάθισα και μίλησα με το παιδί το βράδυ. Επειδή επικοινωνήσε μαζί μου, ξαναλέω. Και μπήκα και είδα ότι δέχθηκε σωρία επιθέσεων στα σχόλια κάτω από την τελευταία του ανάρτηση. Και ο ίδιο είχε βάλει κάποιε πολύ θυμωμένε αναρτήσει προηγουμένω, όχι σε σχέση με εμένα, σε σχέση με αυτού που τον έκραζαν ή αυτέ που τον έκραζαν στα σχόλια. Με πολύ άσχημο τρόπο. Είμαι εναντίον τη ρητορική μίσου ξέρω ότι ήταν έντονο το χθεσινό βίντεο. Ήταν έντονο βασισμένο αποκλειστικά πάνω στους στίχους. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Μπορώ να πω ότι νιώθω και μια συμπάθεια για αυτόν τον άνθρωπο σήμερα, γιατί είχε την απλότητα, είχε την, την ευγένεια να μιλήσει μαζί μου. Και παρόλο που εγώ έκανα ένα βίντεο 30 λεπτά, στο οποίο κατηγορώ το τραγούδι του, αυτό ασχολήθηκε να μιλήσει μαζί μου. Εντάξει, στην αρχή η προσέγγιση του ήταν, δεν ήταν ιδιαίτερα ε, φιλική, μετά όμως όταν εγώ του αποκρίθηκα με τον τρόπο που αποκρίνομαι ε, και του εξήγησα το σκεπτικό μου, έγινε ιδιαίτερα φιλική συζήτηση. Ήταν ευγενέστατο όμω από την αρχή μέχρι το τέλο. Αυτό οφείλω να το πω. Ότι μου μιλούσε στον πληθυντικό και με ευγένεια. Δηλαδή, ο άνθρωπο πίσω από το τραγούδι, ο τραγουδοποιό, ω προσωπικότητα που μίλησα χθε μαζί του, σε καμία περίπτωση δεν μου φάνηκε κακό άνθρωπο. Ότι κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να μάθει κάποια πράγματα σε σχέση με τις δυναμικές των ανθρωπίνων σχέσεων και να διευρύνει κι άλλο τι γνώσει του. Γιατί μου είπε ότι διαβάζει, και τον πιστεύω ότι διαβάζει. Να διευρύνει κι άλλο τι γνώσει του. Για να δει, για παράδειγμα, ότι αυτό το στερεότυπο που υπάρχει εδώ στην εικόνα, η γυναίκα η οποία κακοποιεί τον άνδρα για να του πάρει τα λεφτά του. Δεν ισχύει σε όλε τι περιπτώσει. Και ισχύει και το αντίστοιχο, ένα άνδρα να κακοποιήσει μια γυναίκα και να τη πάρει τα λεφτά τη. Και κάποιοι από εμά το έχουμε βιώσει. Την πρικοθυρία των ανδρών. Όπω και κάποιοι από εσά έχετε βιώσει την πρικοθυρία των γυναικών. Υπάρχουν και άνδρες πρικοθύρε και γυναίκε πρικοθύρε. Gold diggers είναι η λέξη στα αγγλικά. Δεν είναι όλε οι γυναίκε πρικοθύρε, δεν είναι όλοι οι άνδρες πρικοθύρε. Και επίση μου είπε ότι οι γυναίκε έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να καταφέρετε πολλά πράγματα. Μου το είπε αυτό. Ε, θεωρώ ότι αν όντω ένα άνδρα σήμερα γίνει φεμινιστή και αν όντως οι γυναίκε γίνουμε φεμινίστρε, με ποια έννοια, με την έννοια της απάλληψη των κοινωνικών στερεοτύπων και τη απάλληψη του μισογυνισμού των ανδρών προ τι γυναίκε και του εσωτερικευμένου μισογυνισμού που έχουμε οι γυναίκε για τον εαυτό μα. Αν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, τότε θα μπορούμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις. Κλείνοντας, είναι μεγάλο πάλι αυτό το βίντεο, βλέπετε όμως είναι σε άλλο κλίμα σήμερα. Δεν ανακαλώ τις απόψεις που έχω για τον μισογενισμό. Είναι σε άλλο κλίμα σήμερα όμως γιατί είμαστε άνθρωποι και επικοινωνούμε και ανταλλάζουμε απόψεις και μπορούμε συνεργαζόμενοι να κάνουμε την κοινωνία μας καλύτερη. Ε, το παρελθόν ενός ανθρώπου δεν καθορίζει το παρόν και το μέλλον του με τον απλοϊκό τρόπο με τον οποίο νομίζουμε ότι το καθορίζει. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί το παρελθόν του να το χρησιμοποιήσει προς όφελος του ή να το χρησιμοποιήσει προς ζημιά του. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παρελθόν μετά από κάθε τραυματική εμπειρία ή μετά από μια σχέση που τελειώνει είτε μετά από μια προδοσία, αν κάνει δουλειά με τον εαυτό του, αν κάνει ψυχοθεραπεία και ξεπεράσει το τραύμα που του έχει προκαλέσει η προδοσία, η ερωτική απογοήτευση, μια σχέση κακοποιητική, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την εμπειρία για να καλυτερεύσει τον εαυτό του. Οι περισσότεροι άνθρωποι, για παράδειγμα, που έρχονται στο κανάλι μα, εδώ στο YouTube το ψυχοεκπαιδευτικό, έρχονται μετά από μια κακοποιητική σχέση, έρχονται μετά από ένα χωρισμό, από μια απιστία, από μια προδοσία. Και μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο εδώ στο κανάλι, βρίσκουν την αφορμή για να καλυτερεύσουν τον εαυτό του. Με αυτόν τον τρόπο, ένα άνθρωπο που έχει παρελθόν και το παρελθόν του, το τραυματικό, το δύσκολο παρελθόν γίνεται αφορμή για να καλυτερεύσει τον εαυτό του ώστε να μην ξαναπάθει τα ίδια ή είναι ένας άνθρωπος που μπορείς πολύ πιο εύκολα να τον εμπιστευτείς για να δημιουργήσεις μια υγιή σχέση παρά έναν άνθρωπο χωρίς παρελθόν. Όμω, κάποιο ο οποίο έχει ένα παρελθόν, στο οποίο παρελθόν έχει προδοθεί από άντρα ή από γυναίκα, έχει τύχει θύμα εκμετάλλευση, έχει τραυματιστεί ψυχικά, αλλά δεν έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του, και το τραύμα του το έχει εκεί πέρα και το θρέφει καθημερινά, θεωρώντας ότι όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το φίλο που τον έχει, που την έχει ταλαιπωρήσει, θα του ξανασυμπεριφερθούν με άσχημο τρόπο. Και ότι δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδόπολη και ο καβάφης, τότε αυτοί οι άνθρωποι ναι. Γίνονται κακοποιητικοί προς τον εαυτό τους και προς τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει άνθρωπο χωρί παρελθόν, παιδιά. Δηλαδή, ακόμη και ένα κορίτσι τώρα το οποίο είναι 10 ετών και το οποίο δεν έχει κάνει καμία ερωτική σχέση, αλλά μεγαλώνει σε μια οικογένεια, μεταφέρει κάποιε εμπειρίε του τι συμβαίνει μέσα στην οικογένειά τη. Και ένα γόρι σε αυτή την ηλικία. Όλοι μα, ο ανθρώπινο εγκέφαλο έχει μια τεράστια αποθήκη μνήμη. Τεράστια, τεράστια. Είναι 2,5 petabyte. 2,5 εκατομμύρια γίκα πάει τη χωρητικότητα μνήμη του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Και ο ανθρώπινο εγκέφαλο καταγράφει μνήμε από τον καιρό που βρίσκεται μέσα στην κοιλιά τη μάνα του άνθρωπο. Από την εγκυμοσύνη, το έμβριο ήδη καταγράφει μνήμε. Άρα δεν υπάρχει άνθρωπο που να είναι τσαμπουλαράζα. Τσαμπουλαράζα σημαίνει άσπρο χαρτί. Που να μην έχει καμία μνημονική εγγραφή. Όλοι μα έχουμε παρελθόν. Το θέμα είναι τι κάνουμε αυτό το παρελθόν μας, πώς το διαχειριζόμαστε και αμέσα από το παρελθόν μας μπορούμε να μάθουμε πράγματα τα οποία να καλυτερεύσουν και τη δική μας τη ζωή και το δικό μας αυτό και τους άλλους ανθρώπους. Στέλνω ένα μήνυμα αγάπης προς όλους τους ανθρώπους και τους άνδρες και τις γυναίκες. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα αγάπης προς τα νεαρά παιδιά που τυχόν θα δουν αυτό το βίντεο, για το ότι ναι, υπάρχουν δυσκολίε στι ανθρώπινε σχέσει, ναι, υπάρχουν άνθρωποι, άνδρε ή γυναίκε, οι οποίοι θα σε κοροϊδέψουν. Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρε ή γυναίκε, οι οποίοι θα σε πλησιάσουν για να σου φάνε τα χρήματά σου. Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρε ή γυναίκε, οι οποίοι θα σε πλησιάσουν απλώ για να σε γλεντήσουν και μετά να σε, να σε από τα social. Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρε και γυναίκε, οι οποίοι είναι εθισμένοι στο αλκοόλ. Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρε και γυναίκε, οι οποίοι είναι εθισμένοι στην αλλαγή συντρόφων. Την μια μέρα είναι με έναν άνθρωπο, την άλλη, μάλλον άνθρωπο και του αρέσει η... αυτή η αίσθηση του καινούριου. Και πολλοί άνδρε έχουν αυτό το πρόβλημα και γυναίκες. Αλλά περισσότερο άνδρες έχουν αυτό το πρόβλημα επειδή ακριβώ η κοινωνία και η κουλτούρα τη κοινωνία το προωθεί. Ότι είναι εντάξει, ένα άνδρα να πάει με πολλέ γυναίκε. Με όσε περισσότερε γυναίκε πάει, γίνεται περισσότερο άνδρα. Ενώ μια γυναίκα πάει με περισσότερου άνδρε, γίνεται λιγότερο καλή γυναίκα. Που είναι και η στίχη: ένα άνδρα με μέλλον και μια γυναίκα χωρί παρελθόν. Λοιπόν, υπάρχουν και άνδρε οι οποίοι ενώ μπορεί μέσα του μέσα να έχουν μια βαθιά επιθυμία να έχουν, δημιουργήσουν μια σχέση ουσιαστική αγάπη, πραγματική αγάπη και να συντροφευτούν, να βρίσκουν εμπόδιο τον ίδιο του τον εαυτό ο οποίος για αυτός τους να τρέχει ξωπίσω... την υψηλή αδρεναλίνη και την, το excitement, την, αυτό το high που δίνει μια καινούργια σεξουαλική σύντροφος ή ένας καινούριο σεξουαλικός σύντροφος. Εκεί γινόμαστε ήδη οι ίδιοι εχθροί του εαυτού μας. Δηλαδή μπορεί ένας άνδρας σήμερα να θέει πει θέλω να φτιάξω μια καλή οικογένεια, θέλω να φτιάξω μια υγιή σχέση, να μπει σε αυτή τη σχέση να έχει αυτό το θέμα που να τον εξητάρει το καινούριο και να είναι εθισμένο στου καινούριου ερωτικού συντρόφου, οπότε να πατάει τη γυναίκα του συνέχεια. Και μετά να το χωρίσει. Και μετά να μου που λέτε, Μα ζούμε σε μια εποχή που είναι, χωρίζουν τα ζευγάρια και δεν είναι καλά μαζί. Δεν είναι απαραίτητο μία απιστία ή πολλέ απιστίε η αιτία χωρισμού, αλλά παίζει κύριο ρόλο η απιστία στου χωρισμού. Και επίση υπάρχουν και γυναίκε οι οποίε έχουν αυτό τον εθισμό στο καινούριο. Μάλιστα. Επίσης, κλείνοντας, ενοχλήθηκε ο Μποσικάν γιατί μου λέει γιατί συνέδεσε στο τραγούδι μου με τους γυναικοχτώνους. Δεν είχα τέτοιο σκόπο και είμαι σίγουρη πως δεν είχε τέτοιο σκόπο. Θα σου πω γιατί. Γιατί, όπως έχω εξηγήσει και στο 22ο επεισόδιο του podcast μου, θα αφήσω link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, για να γίνει κάποιος γυναικοχτόνος χρειάζονται δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι να έχει μια προβληματική εγκληματική προσωπικότητα και το δεύτερο να είναι επηρεασμένο από κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα. Επειδή το τραγούδι σου άθελα σου ίσως, χωρίς να το αντιλαμβάνεις, χωρίς να το έκανες επί σκοπού, μεταφέρει τέτοια κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, αν το ακούσει ένας ο οποίος έχει το άλλο στοιχείο, μπορεί να οθηθεί και από το τραγούδι στο σκεπτικό ότι δεν η, γυναίκες, η γυναίκα έχει παρελθόν, δεν είναι για σπίτι, δεν μαγειρεύει, δεν καθαρίζει. Με απάντησε, μου πήρε τα λεφτά μου, ας την καθαρίσω. Δεν λέω ότι είσαι η αιτία. Μιλάω γενικότερα για το πώς οι κοινωνικές προκαταλήψεις και τα κοινωνικά στερεότυπα επηρεάζουν τους ανθρώπους. Και επειδή έχει κοινό. και μακάρι να έχει, δεν. Εγώ θέλω να εξελίσσονται όλοι οι άνθρωποι. Και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι μου αρέσει να πηγαίνουν καλά. Και μου αρέσει η νεολαία να εξελίσσεται. Επειδή έχει κοινό, σκέψου το. αν θέλει, μήπω να κοιτάξει λίγο τους τοίχου σου. Γιατί επειδή είναι ωραία η μουσική σου, μπορεί να μεταφέρει μηνύματα χρήσιμα. Μηνύματα επικοδομητικά μηνύματα ψυχοεκπαιδευτικά. Μηνύματα που να καλυτερεύουν τον κόσμο. Το να διαπιστώνουμε το πρόβλημα που έχει η κοινωνία και να, μην, και να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αλλάξουμε, αλλά να το τονίζουμε μέσα από τους στίχους μας, λειτουργεί όπως την αυτοεκπληνούμενη προφητεία, επειδή πιστεύω ότι δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, κάνω πράγματα ώστε να μην αλλάξω τον κόσμο. Και θα κλείσω με αυτό, ήμουνα νεαρή μαθήτρια το 92. Στην τρίτη ηλικίου και υπήρχε τότε ένας ψυχίατρος, έχει πεθάνει τώρα, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής Κύπριος και έβγαινε στις εκπομπές και έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους. Έλεγε την αλήθεια όπως πονάει. Και τον άκουγα και αναστατονόμουνα με αυτόν τον τρόπο που άκουγα γιατί άκουγα πίσω από τα λόγια του ένα μισανθρωπισμό ότι μιλούσε για τους άλλους ανθρώπους χωρίς αγάπη, χωρίς εκτίμηση. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήγα να σπουδάσω ψυχολογία... και που έγινα τηλεοπτική ψυχολόγος και τώρα e ψυχολόγος... αν μπορείς να το πεις έτσι, διαδικτυακή ψυχολόγος... γιατί θεωρώ ότι ένας κοινωνικός επιστήμονας μπορεί να προσφέρει... κάτι περισσότερο από την απλή ε, διαπίστωση ότι ο κόσμος δεν πάει καλά να δώσει αισιόδοξα μηνύματα. Για να μην σχολιάσω ότι υπάρχουν άνθρωποι... και δεν αναφέρομαι στον τραγουδιστή αυτό... οι οποίοι κερδοσκοπούν μέσω της διαπίστωσης των προβλημάτων της κοινωνία και μέσω της, ε, ε, του περισσότερου τονισμού των προβλημάτων της κοινωνίας... παρά να προσφέρουν διεξόδους για τυχόν επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Πιστεύω στην ανθρωπιά. Πιστεύω στους ανθρώπους, πιστεύω στα νέα παιδιά. Είναι πολύ αγάπη.